είτε μετά την επαναπροκήρυξη στις περιφέρειες που δεν συμπληρώθηκε αριθμός, να ειδωθεί το ζήτημα ενδεχόμενα της μεταφοράς πόρων, είτε μεταφορά πόρων από άλλους πυλώνες και αντιμετώπιση κατά παρόμοιο τρόπο όπως στα προηγούμενα μέτρα που βρέθηκε τρόπος εξέβρεση για τους επιλαχόντες, εξάλλου υπάρχουν δεσμεύσεις αυτό, ως ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιλαχόντων το σύνολό τους θα καλυφθεί, νομίζω ότι αυτός διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Είναι ανάγκη, διότι κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που νομίζω ότι το θέμα με τους νέους γεωργούς είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα στο ηλικιακό επίπεδο, στον χώρο της ελληνικής γεωργίας που το έχει ανάγκη, mm-hmm. και αντιμετωπίζει και υπαρκτά προβλήματα κρίσιμα και σοβαρά κοινωνικής συνοχής, όπως είναι αντιμετώπιση ζητημάτων ανεργίας κλπ. Η μεγάλη ζήτηση στην περιοχή μας, η περιοχή μας είχε, η Ιερά Πέτρα είχε πάνω από 300 αιτήσεις νέων γεωργών. Έτσι, νομίζω ότι εκφράζεται και υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτή την τάση. Λοιπόν, πρέπει να τη στηρίξουμε και να την ενισχύσουμε. Αυτά όσον αφορά λοιπόν αυτό το με θέμα. Με τους νέους αγρότες, επαναλαμβάνω, είπατε η πρώτη δόση μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Και αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιλαχόντων. Με τη συνταγογράφηση τώρα και τι ακριβώς γίνεται, έχει ξεκινήσει. Κοιτάξτε, υπάρχει πιλωτικά, είναι μέχρι 31-12, από τις 31-12 και μετά θα είναι υποχρεωτικό. Το ζήτημα που έχει να κάνει με το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, αυτό το ξέρουμε από 2 χρόνια πριν. Η Ένωση σε συνεργασία με τον Μπίκιο του ΤΕΗ Κρήτης διοργανώνει αυτά τα σεμινάρια προκειμένου να αποκτηθεί, εξετάσει όπως θέτω, το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης. Αφορά τους χρήστες, δηλαδή αυτούς που κάνουν χρήση των γεωργικών φαρμάκων και που θα είναι απαραίτητο αυτό το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης προκειμένου κάποιος να μπορεί να αγοράσει η φάρμακα για την εκμετάλλευσή του. Αφορά τους χρήστες. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Το έχουν συνειδητοποιήσει η παραγωγή και... Η πιστοποίηση αυτή και η διαδικασία με την πληρωμή ενός παραβόλου χωρίς επιπλέον κόστος γίνεται από από το ΤΕΗ Κρήτη σε συνεργασία με τον ΜΠΙΚ και την Ένωση Ιεράπετρας. Αυτά νομίζω ότι είναι τα ζητήματα και θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε και άλλα γενικότερα θέματα. Το έχουν συνειδητοποιήσει η παραγωγή ότι πρέπει να αποκτήσουν αυτό το πιστοποιητικό για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα φυτοφάρμακα. Πώς βλέπετε έτσι την προσέλευση? Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται. Και ειδικά όταν είναι υποχρεωτικό. Γίνεται συνείδηση για τους παραγωγούς. Όχι μόνο λόγω της υποχρεωτικότητάς του, αλλά και της ανάγκης. Βέβαια, οι παραγωγοί μας έχουν μια εμπειρία, ένα επίπεδο κλπ. Αλλά για όλους είναι ανάγκη. Από τη στιγμή που είναι και υποχρεωτικό και τους χρειάζεται για να το αποκτήσουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση. Ξαναλέω, μπορούν να έρχονται στην Ένωση, όπως και στο BIC, προκειμένου να γίνεται η διαδικασία τη συμμετοχή του, οι εξετάσεις, η πιστοποίηση θα γίνει στην Ιερά Πέτρα από το ΤΕΗ Κρήτη σε αίθουσες του ΜΠΙΚ και σε αίθουσες που θα ανακοινωθούν. Ωραία. Να, άλλο αυτά. Θέμα τώρα, να πάμε τα προβλήματα, αν υπάρχουν στο σχέδιο βελτίωσης. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Σχέδια βελτίωσης, ξέρετε, θα ανοίξουν τον Νοέμβριο. Είναι σε φάση διαβούλευσης. Ορισμένα ζητήματα πρέπει να ειδωθούν ιδιαίτερα για την περιοχή είναι οι πίνακες με τα θερμοκήπια, επειδή εμείς έχουμε τα αμφίρυχτα και προβλέπεται ενίσχυση για τα αμφίρυχτα αυτά που είναι μέχρι ύψος 2,6. Νομίζω ότι τα σύγχρονα θερμοκήπια εδώ το ύψος τους είναι παραπέρα. Νομίζω ότι μπήκε από τους τεχνικούς αυτό το θέμα. Νομίζω ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει ένα άλλο θέμα ότι στα σχέδια βελτίωσης, από τη στιγμή που εμείς έχουμε καλύψει αρκετά τμήματα παιδινής έκτασης, και όταν λέω παιδινής έκτασης, ομαλής έκτασης, η διαμόρφωση του χώρου που προβλέπεται θα πρέπει να προβλέψει αύξηση για τη διαμόρφωση του χώρου, δηλαδή από το ποσό των 350 ευρώ τα χωματουργικά και οι αναβαθμίδες πρέπει να ειδωθούν με ένα ιδιαίτερο τρόπο στις περιοχές που έχουν μια τέτοια ανάπτυξη. Και το τρίτο ζήτημα είναι το κομμάτι των γεωργικών αποθηκών, ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως χώροι
υψηλής όχθησης, ιδιαίτερα για τους ελαιοκαλλιεργητές. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ελαιοκαλλιεργητής, ένα μικρό χωριό, σε ένα μικρό οικισμό, σε ένα μετόχι, να μην του επιτρέπεται η ορική αποθήκη των, να τον υποχρεώνει να πηγαίνει απλά στο χτήμα, να κάνει την αποθήκη στο χτήμα. Και υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα βιολογικά, που και αυτά είναι σε εξέλιξη διαβούλευση, ότι πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη στήριξη στους νέους αγρότες για το, που έχουν μια αντίστοιχη πρόβλεψη και έχουν σύνδεση με τα μέτρα, με έξτρα ακίνητρα. Και θα πρέπει να δοθεί βάρος όσον αφορά τα βιολογικά και να είναι σε όλες τις κατηγορίες ως προϋπόθεση το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Γιατί δεν μπορεί κάποια μέτρα που αφορούν την παραγωγή γενικότερα να μην έχουν ιδιαίτερη έρνοια και ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό που συζητάμε να μην έχουν μια ιδιαίτερη πρόνοια για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά λοιπόν.